Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και κυρίως των τμήματων τροχέας που λαμβάνουν αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας για την πρόληψη τροχαίων σε όλο το δικό δίκτυο της Κρήτης εν ώψη του 15 Αυγούστου. Όλο το προσωπικό του τμήματος τροχέας Ηρακλείου, σε συνεργασία με την ομάδα ελέγχου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, βρίσκεται σε κομβικά οδικά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα διενεργηθούν και πάρα πολλοί έλεγχοι. Δίνουμε βάρος και προτεραιότητα σε παραβάσεις αλκοόλ υπερβολικής ταχύτητας. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση κάποιος να πάει κάπου να γλεντήσει και να πιει και να οδηγήσει με υπερβολική ταχύτητα. Αυτές οι παραβάσεις επιφέρουν ολέθρια αποτελέσματα. Άνδρες της τροχέας βρίσκονται επιποδός όλο το τριήμερο στους δρόμους του νησιού, διεξάγοντας προληπτικούς ελέγχους και επιβάλλοντας πρόστιμα όπου χρειαστεί. Όπως είδατε, ενεργούμε με αυστηρότητα τροχονομικούς ελέγχους. Όπου χρειαστεί, αφαιρούμε πινακίδες, στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος δηλαδή, διπλώματα κλπ. Είδατε ένα οδηγό γουρούνας χωρίς κράνος, επισφαλή φόρτωση και χωρίς ασφαλιστήριο. Το αφαιρέθησαν άμεσα οι πινακίδες. Σε ένταση βρίσκονται και τα μέτρα υποπτίας του επαρχιακού δικτύου, όπου η κίνηση είναι εξίσου αυξημένη από τη μετακίνηση εκδρομέων στα ειδηλιακά νότια παράλια της Κρήτης, όσο και προς τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας. Τα επικίνδυνα σημεία του ειδικού δικτύου θεωρούμε ότι είναι όλο το επαρχιακό εθνικό οδικό δίκτυο, κυρίως όμως από η Εθνική Οδός από Ηράκλειο έως και την Αγία Γαλήνη. Δεν υπάρχει διαχωριστικό στη μέση, στη Θέο. Επίσης γούβες, κοκκίνη χάνη, σταλίδα, επίσης και από τον κόμβο Καλυθέας ως τον κόμβο Αγίου Σόζοντα. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας, επιστρέφονται από σήμερα οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους κατά την εορταστική περίοδο του 15 Αυγούστου. Δεν επιστρέφουμε. Άδειες ικανότητες οδήγησης, όπως είπα, και πινακίδες και στοιχεία κυκλοφορίας για τις παραβάσεις παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, μέθη, υπερβολική ταχύτητα, κίνηση στα αντίθετο ρεύμα και ασφαλιστήρια συμβόλαια.